Ρωτήσω, ευελπιστείτε σε σύντομη συμφωνία. Θέλω να σας ρωτήσω όμως αν σκοπεύετε, αν είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε να τις πάσετε στα δύο. Δηλαδή, να συμφωνήσετε σε εργασιακά στα της δεύτερης αξιολόγησης και να τα νομοθετήσετε μετά το Staff Level Agreement και να αφήσετε τα μεγάλα, τα σοβαρά, συμφωνία δηλαδή Δουνουτού Ευρωπαίων για χρέος, για οτιδήποτε, για μετά την νομοθέτηση των μέτρων. Για πιο αργά, για μετά την αερινή σύνοδο του Δουνουτού. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει μια συνολική συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι, σας το είπα και προηγουμένως, ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα. Επομένως, η πορεία των πραγμάτων θα έχει ως εξής. Τεχνική συμφωνία, στη συνέχεια διαπραγμάτευση για τα μεσοπρόθεσμα, για το χρέος και για τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2019. Με νομοθέτηση των μέτρων που θα συμφωνήσετε διαμέσως. Και στη συνέχεια η νομοθέτηση του κύριου όγκου των συμφωνηθέντων. Από εκεί και πέρα, μεταξύ της τεχνικής συμφωνίας και της απόφασης για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, για την συγκεκριμενοποίηση των μέτρων, αν θέλετε, υπάρχει πιθανότητα να νομοθετηθούν κάποια δευτερεύουσα σημασίας ζητήματα τα οποία θα έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Ξέρετε, για παράδειγμα, σήμερα ότι μπήκε ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Τέτοιου τύπου ζητήματα που δεν δημιούργησαν πολιτική σύγκρουση ή δεν. Εργασιακά μπορεί να νομοθετήσετε χωρίς να έχετε συμφωνήσει για χρέος. Κοιτάξτε να δείτε, τα εργασιακά θα έχω την εκτίμηση ότι θα είναι τόσο θετικά που θα χαρούμε κιόλας να τα νομοθετήσουμε. Επομένως, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι ο κύριος όγκος των ζητημάτων που θα πρέπει να ψηφιστούν θα έρθει αφού υπάρξει η συνολική συμφωνία που εμπεριέχει και το Staff Level Agreement και την ρύθμιση του ελληνικού χρέους και τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε σε νομοθέτηση πριν να έχουμε την συνολική εικόνα της συμφωνίας. ΔΕΗ θα πουλήσετε πριν να έχετε συνολική συμφωνία και χρέος? Είστε σίγουροι ότι θα την πουλήσουμε? Γιατί εσείς δεν είστε? Ακόμα δεν έχει καταλήξει τίποτα. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος όγκος των συμφωνηθέντων θα ψηφιστεί. Μα δεν σας ζητάνε να τη σπάσετε και να την πουλήσετε όγκος μέχρι τον Ιούλιο? Από πού το ξέρετε εσείς? Από το ρεπορτάζ, κύριε Τζανακόπουλο, και γι' αυτό είστε εδώ για να σας ρωτάμε, να μας δίνετε απαντήσεις. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Όχι. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι ο κύριος όγκος των συμφωνηθέντων θα ψηφιστεί εφόσον έχουμε στα χέρια μας τη συνολική συμφωνία. Και το χρέος. Φυσικά, αυτό εννοούμε συνολική διαβάσατε συμφωνία. Διαβάσατε Handelsblatt σήμερα? Βεβαίως τη διάβασα, δεν μας είπε κάτι καινούριο. Αυτό το οποίο λέει το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, στο οποίο αναφέρεται η Handelsblatt, είναι ότι το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών διαφωνεί με πάγωμα επιτοκίων. Ωστόσο, η ρύθμιση του ελληνικού χρέους, το reprofiling, μπορεί να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να γίνει με επιμήκυνση των ελληνικών μνημολόγων, αλλά και με άλλες τεχνικές ρύθμισης. Επομένως, δεν μαθαίνουμε κάτι νέο. Και επίσης αυτό το οποίο λέει η Handelsblatt είναι ότι ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ μιλούν για εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος μετά το 2018. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Αυτό το οποίο τώρα συζητείται είναι μια συγκεκριμένη, ή πρέπει να συζητηθεί αφού υπάρξει η τεχνική συμφωνία, είναι η συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, έτσι ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τα λάβει υπόψη του και να βγάλει ένα θετικό DSA, δηλαδή μια θετική έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Τίποτα καινούργιο. Και αν δεν τα βρούνε μεταξύ τους, τι θα γίνει, κύριε Τζανακόπουλε? Δηλαδή, αν το Δουνουτού αποφασίσει, αν ο Σόιμπλε δεν συζητήσει μέτρα πριν κλείσει το 2018, πριν φτάσουμε στο τέλος του προγράμματος, και αν το Δουνουτού αποφασίσει να αποχωρήσει, τι γίνεται? Η εκτίμησή μου και η εκτίμηση όλων, και γι' αυτό συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τόσο εντατικούς ρυθμούς, είναι ότι κανείς δεν θέλει αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει μια ακόμα τεράστια κρίση στο εσωτερικό της Ευρώπης. Η βούληση όλων των πλευρών φαίνεται, ειδικά και μετά τη συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με την κυρία Λαγκάρντ, φαίνεται λοιπόν να είναι να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία, διότι ξέρετε, η Γερμανία είναι εκείνη η οποία θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση του προγράμματος τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επομένως θα πρέπει και η Γερμανία, και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν αυτό από την γερμανική κυβέρνηση, να ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο βαθμό που θέλει να συνεχίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Δεν φοβάστε κάποιο ατύχημα, όπως φοβάται ο κύριος Σιμίτης και το δήλωσε στη χθεσινή του συνέντευξη στο Sky,
Και ζήτησε και εκλογές, μάλιστα. Ναι, κοιτάξτε, δεν φοβάμαι κανένα ατύχημα. Δεν υπάρχουν ατυχήματα όταν κρίνεται το μέλλον ολόκληρης της Ευρώπης. Όλοι έχουν τη σοφροσύνη και την υπευθυνότητα για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την ελληνική οικονομία. Επειδή όμως με πηγαίνετε στον κύριο Σιμίτη, θα σας πω ότι η χθεσινή συνέντευξη πραγματικά έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι το παλιό πολιτικό σύστημα ανασύρει μια πλήρως αποκαθιλωμένη εφεδρεία για να το στηρίξει. Αυτό το οποίο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον ήταν ότι ο κύριος Σιμίτης βρέθηκε σε απόλυτη ταύτιση με την σημερινή γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία ζητάει διαρκώς εκλογές και έρχεται ο κύριος Σιμίτης να ταυτιστεί απολύτως με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά βεβαίως είναι συμπτώματα ενός πολέμου του παλιού πολιτικού συστήματος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση έχει χτυπήσει κάποιο νεύρο. Και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την προσπάθειά μας να ρίξουμε άπλετο φως σε μια σειρά από υποθέσεις που για 10-15 χρόνια έμεναν στη σκιά. Να τις ξεκουκουλώσουμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη Βουλή. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι... Χρηματιστήριο θα πιάσετε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος εχθές έδινε και συμβουλές για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είδε από μπροστά του να περνάνε οι Siemens, το χρηματιστήριο, τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο κύριος Μαντέλης, ο κύριος Τσουκάτος, ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ο κύριος Παπαντονίου. Ο κύριος Σιμίτης ήταν ο άνθρωπος που έβλεπε τις μίζες να περνούν. Και εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε ο κύριος Σιμίτης δεν γνώριζε, επομένως είναι πλήρως ανίκανος και μάλλον θα έπρεπε να διατηρεί μια συνεσταλμένη σιωπή, ή ο κύριος Σιμίτης γνώριζε, πράγμα το οποίο είναι πολύ χειρότερο για τον ίδιο. Και μου κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν ερωτήθηκε χθες ο κύριος Σιμίτης για όλα αυτά. Και αυτά τα οποία... Και μάλιστα έκανε και ένα κοινωνιολογικό σχόλιο. Είπε ότι η διαφθορά είναι κοινωνικό φαινόμενο. Τι θα πει ότι η διαφθορά είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν υπήρξαν πολιτικές ευθύνες για τη διαφθορά? Όλο αυτό, όλη αυτή την αντίδραση, τη χθεσινή κουβέντα του Πρωθυπουργού, γιατί τον ακούσαμε να λέει στην ομιλία του στη Βουλή για χρηματιστήριο, για εποχή χρηματιστηρίου, γι' αυτό και σας κάνω την ερώτηση. Την πυροδότησε η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Σιμίτης? Δηλαδή, αν δεν έβγαινε στην τηλεόραση να μιλήσει, δεν θα κάνατε τίποτα? Υπάρχουν τόσο κάναμε. Σοβαρά θέματα. Εμείς είχαμε κινητοποιήσει τις διαδικασίες ελέγχου για μια σειρά από ζητήματα. Είχαμε μιλήσει για την Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία. Είχαμε προχωρήσει την πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κ. Παπαντονίου πολύ πριν ανακοινωθεί η συνέντευξη του κυρίου Σιμίτη. Θα πάτε τώρα και σε άλλες προανακριτικές, εξεταστικές, δεν ξέρω και εγώ τι. Αν υπάρξουν στοιχεία για αδικήματα τα οποία έχουν συντελεστεί, αν υπάρξουν νέα σκάνδαλα τα οποία δουν το φως της δημοσιότητας, βεβαίως. Διότι, ξέρετε, είναι οι εξεταστικές επιτροπές οι οποίες είναι ο τρόπος για να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Δεν είναι η κοινωνική κριτική εκ του ασφαλούς, όπως έκανε χθες ο κ. Σιμίτης. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι... Σκέφτεστε να τα αλλάξετε αυτό, κύριε Τζανακόπουλο. Ναι, ολοκληρώστε. Το γεγονός ότι βγήκε χθες ο κ. Σιμίτης, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ενός τρόμου. Θα το ξαναπώ. Φαίνεται ότι εδώ έχουμε χτυπήσει κάποιο νεύρο. Μάλιστα. Οι εξεταστικές όσες φορές γίνονται δεν καταλήγουν πουθενά. Σας έχει περάσει η σκέψη να κάνετε κάτι έτσι ώστε να αλλάξουν τα πράγματα? Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Και να γίνουν διαφορετικά, δηλαδή. Η Εξεταστική Επιτροπή για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Επίσης, έχουμε μία σειρά από προανακριτικές επιτροπές οι οποίες έχουν καταλήξει σε αποτελέσματα. Και η προανακριτική για τον κύριο Παπαντονίου οδήγησε στην παραπομπή του στο ακροατήριο. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα της δικαιοσύνης, ας πούμε, να ελέγξει και να αποφασίσει για το τι θα κάνει με τον κύριο Παπαντονίου. Υπήρξε φυσικά η προανακριτική για τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Υπάρχουν δηλαδή σημεία όπου μπορεί να καταλήξουν στην απόδοση δικαιοσύνης. Κάτι τελευταίο. Γιατί τέτοια κόντρα με τον κύριο Στουρνάρα? Δουλειά του δεν είναι να βγαίνει και να λέει τι πάει στραβά, τι πρέπει να γίνει γρήγορα, τι πρέπει να μην καθυστερήσει? Κεντρικός τραπεζίτης είναι.
Βεβαίως, όχι, δεν είναι μόνο δουλειά του. Είναι υποχρέωσή του να μιλάει τότε, για γιατί την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όταν μιλάει κάποιος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δεν μπορεί να μιλά σαν να μην είχε καμία σχέση. Διότι ο κύριος Τουρνάρας, καλώς ή κακώς, ήταν ενεργά εμπλεκόμενος σε όλα όσα συνέβησαν στη χώρα από το 2012 μέχρι το 2014. Αυτό είναι ένα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, και το είπα και χθες στον briefing, είναι ότι όταν θεσμικοί παράγοντες επικαλούνται την ανεξαρτησία τους, θα πρέπει να έχουν ένα καθαρότερο βλέμμα. Να μιλούν όσο το δυνατόν πιο τεχνοκρατικά γίνεται, να αποφεύγουν την πολιτικολογία. Μάλιστα. Και να αποφεύγουν να ταυτίζονται με συγκεκριμένα πολιτικά αφηγήματα. Μάλιστα. Αν τραβήξει λίγο παραπάνω η διαπραγμάτευση, εκεί κοντά στον Ιούλιο, αντέχουμε σαν χώρα και αντέχουν και οι τράπεζες αυτή τη χώρα, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα καταρρεύσουν. Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε μια τέτοιου τύπου καταστροφολογία. Έχω την βαθιά πεποίθηση ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θετική εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζανακόπουλε, που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πάμε στη Δέσποινα, αν δεν